Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Καλημέρα κύριε Δεσύπρη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε καλά? Προσπαθούμε. Προσπαθούμε γιατί έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και τη ζέστη αυτές τις μέρες. Να μας ταλαιπωρεί, είναι η αλήθεια. Αλλά τι να κάνουμε, θα την παλέψουμε. Της εποχής. Ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε είναι γιατί αφενός ως Γενικός Γραμματέας της Συνέλευσης χειριστήκατε διαδικαστικά ζητήματα τα οποία δεν τα γνωρίζει και πιο πολύ ο κόσμος και θα τα βρούμε και μπροστά μας τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, και ένα από αυτά είναι εφόσον όλα πάνε καλά και ο Άρης αποφασιστεί ότι του χρόνου θα παίζει στην Football League, του τι ακριβώς θα γίνει με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή το ποσό που θα καθοριστεί, ποιος το καθορίζει, πότε γίνεται αυτό, τι γίνεται, ποιοι έχουν δικαίωμα προτίμησης και όλα αυτά τα οποία θα τα συναντήσουμε προσεχώς. Και νομίζω ότι θέλουμε έτσι τη δική σας βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Σαββόπουλε, με μια έτσι μικρή επισήμαση ότι είναι η τρίτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που μιλώ σε ραδιοφωνικό μέσο και ενδεχομένως να είναι όσες φορές μίλησα αυτή τη εβδομάδα, δηλαδή τρεις φορές με τη σημερινή, έχει μιλήσει όλο τον χρόνο. Σε όλο μου το παρελθόν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολούμαι με τον Άρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τότε σας καλούν οι συνάδελφοι, προφανώς δεν σας καλούν τυχαία, το αντιλαμβάνεστε. Σας ευχαριστώ πολύ και είναι τιμή για μένα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το θέμα είναι σοβαρό και χρήζει εξήγηση τουλάχιστον στις βασικές του παραμέτρους. Λοιπόν, αυτό που μου είπατε, εάν όλα πάνε καλά, και φυσικά ευχή όλων μας είναι να πάνε όλα καλά, βέβαια στην Αθηνά και Χειρακίνη έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, δεν πρέπει να περιμένουμε να μας κάνουν κάποιοι τη χάρη επειδή είμαστε ωραίοι ή ούτε επειδή έχουμε μεγάλη ιστορία. Έτσι, πρέπει και εμείς συντεταγμένα σαν σύλλογος να κυνηγήσουμε το θέμα όσο περισσότερο γίνεται, με επιχειρήματα, με παρουσία στιβαρή και συγκροτημένη, εκεί που πρέπει, ούτως ώστε να έχουμε το αίσιο αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε. Εκτιμώ ότι αυτό γίνεται και θα γίνει, οπότε συνεχίζουμε και πάμε λοιπόν στην περίπτωση που όσο το δυνατόν συντομότερα θα έχουμε μία απόφαση από τις αρμόδιες αρχές ότι ο ποδοσφαιρικός Άρης θα μπορεί να αγωνιστεί στην Football League. Ωραία. Από εκεί και πέρα δεν αρκεί αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να συντρέχουν και αρκετές άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να πάμε στη διαδικασία να συστήσουμε τη νέα καθαρή ΠΑΕ Άρης. Και αυτές οι προϋποθέσεις έχουν να κάνουν τόσο με τα θέματα της εκαθάρισης της παλιάς ΠΑΕ, σε ποιο στάδιο πρέπει να φτάσει, αν πρέπει να ολοκληρωθεί ή όχι, πού βρίσκεται τώρα, και μια σειρά άλλων θεμάτων τα οποία πρέπει να είναι ρυθμισμένα και έτοιμα, ούτως ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος για να πάμε και να προκηρύξουμε την πολυπόθητη σε όλους Γενική Συνέλευση εκ νέου του Ερασιτέχνη, στην οποία θα μαζευτούμε για να πάρουμε δύο πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση θα αφορά το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της νέας ΠΑΕ Άρης, με ελάχιστο ποσό για τη Football League, 300.000 ευρώ. Ο νόμος προβλέπει 500.000 ευρώ, αλλά λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας τα τελευταία πολλά χρόνια, με μια κοινή υπουργική απόφαση προδιετίας και μετά από πιέσεις διαφόρων ομάδων πολύ μικρότερου ελληνικούς του Άρη, που ανέβαιναν από ερασιτεχνική κατηγορία στην επαγγελματική, έγινε 300.000 ευρώ για να διευκολυνθεί και γιατί δεν μπορούσαν να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Δεν ήταν και 360 κάποια στιγμή από ό,τι θυμάμαι. Ήταν 500.000 ευρώ και με κοινή υπουργική απόφαση προδιετίας έγινε 300. Το 360 προκύπτει από το πιο παλιό, σε δραχμές απαιτούμενο, το οποίο αν το διαιρούσες με την ισοτιμία έβγαινε αυτό. Ναι. Άρα μιλάμε λοιπόν, ότι το κατώτατο είναι 300.000 ευρώ. Ωραία. Από εκεί και πέρα λοιπόν η πρώτη απόφαση θα είναι ο καθορισμός του ύψους του επιδιού κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό της 300.000 και η δεύτερη απόφαση που θα κληθεί να πάρει η Γενική Συνέλευση είναι να ορίσει μια πενταμελή επιτροπή όχι από τρία άτομα όπως είχε πει ο Βαμβακούλας κάποτε, αλλά από πέντε άτομα. Για να τρέξει τη διαδικασία της. Από μέλη του συλλόγου, ακριβώς για να τρέξουν όλη τη διαδικασία και να την περαιώσουν μέχρι να συσταθεί η ΠΑΕ. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό η Γενική Συνέλευση, άπαξ και σε 15 μέρες λόγω, σε 12, αποφασιστεί ότι ο Άρης παίζει τη Football League. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί άμεσα.
Η Γενική Συνέλευση ως έκτακτη μπορεί να συμπληθεί άμεσα, μέσα σε τρεις μέρες. Μάλιστα. Ωραία, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει αυτά να γίνουν γρήγορα, δεν είναι κάτι προφανώς, το οποίο... Ναι. Να σας πω πριν συνεχίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος εντός εισαγωγικών εχθρός μας είναι ο χρόνος. Ναι. Και θα σας πω γιατί είναι ο χρόνος στη συνέχεια. Mm-hmm. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα φτάσουμε στη Γενική Συνέλευση και θα πάρθουν αυτές οι δύο αποφάσεις. Φυσικά, φυσικά επειδή μιλάμε για τον Άρη, το λογικό είναι, και αυτό νομίζω το οποίο το υπαγορεύει και το όνομα του συλλόγου, είναι να μην ανοίξει ένα μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ ασφαλώς, αλλά να μπει ο πήχης, να τοποθετηθεί ο πήχης εκεί που νομίζω ότι θέλουν όλοι οι εργανοί να το τοποθετήσουν, ασφαλώς πολύ πιο πάνω από τα 300.000. Θα με βρείτε απόλυτα σύμφωνο. Είναι αυτό που έχω πει και στην προχθεσινή Γενική Συνέλευση, ότι σε καμία των περιπτώσεων ο σύλλογος αυτός δεν πρέπει να προσαρμοστεί στα μέτρα οποιοδήποτε, παρά μόνο ο οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να καταστεί μέτοχος, να προσαρμοστεί στα δεδομένα, στο ειδικό βάρος, στην ιστορία και στο όνομα του συλλόγου μας. Παρατήρηση. Επομένως. Παρατήρηση, κύριε Δεσίρ, πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Ποιο είναι, πιστεύετε εσείς, το ποσό? Ας το πω γιατί εγώ. Ακούστηκαν για 2 εκατομμύρια, για παράδειγμα, στη Γενική Συνέλευση. Ναι, όχι, εγώ λέω το εξής. Άντε και λέμε 5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν είναι πάρα πολύ απλό για αυτόν ο οποίος θα επιλεγεί να βάλει τα 360.000, 300, πόσα είναι ακριβώς, 360, ας πούμε. 300. Κάποιοι λένε ότι είναι 360. Τέλος πάντων. Εγώ επιμένω ότι είναι 300. Τέλος πάντων, δεν είναι η διαφορά μας αυτή. 400, ας πούμε. Για να βάλουμε και μια κατοστάρα παραπάνω που είμαστε απλά. Ναι. 400 χιλιάρικα. Ας πούμε, τις προάλλες η εταιρεία του συστάθηκε με 307.000 ευρώ. 300, ναι, σωστά. Έστω 307 λοιπόν. Να γίνει η διαδικασία αυτή, να βάλει τα 307 που απαιτείται ο νόμος και ελείψει άλλου, να μην βάλει άλλα. Εξηγώ. Να βάλει τα 307. Δεν θα συγκληθεί μετά νέα Γενική Συνέλευση για να κατεβάσει, όπως προβλέπει ο νόμος, λοιπόν, τον πύχη, άρα να είμαστε 307. Το λέω ακριβώς αυτό για ποιο λόγο το λέω. Ναι. Ότι αυτά που ακούγονται για 4, 5, 6 εκατομμύρια, ναι, αν κάποιος εντός εισαγωγικών είναι απατεώνας, εντός εισαγωγικών πάντα, έτσι μην παρεξηγηθώ, μπορεί να μας τάξει, ναι παιδιά, 5 εκατομμύρια, δώστε σε μένα την ομάδα, να βάλει δεν τα 300. Δεν είναι κανένας, κύριε Τσαλτιδί, εδώ είναι το ειδοποιός διαφορά. Ναι, δώστε κανένας με την ομάδα, κατάλαβα τι λέω. Την ομάδα σε κανέναν. Προσέξτε, αν θέλετε, κατάλαβα το ερώτημά σας και θα σας απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Να προκριθεί, τέλος πάντων, λέω από τον Εστέχνη, να μην υπάρχουν άλλοι. Υπάρχει. Ούτε πρόκριση. Ναι, είναι όποιος βάλει τα λεφτά. Εντάξει, το ξέρουμε. Δεν μπορεί ουδής να αποκλείσει κανέναν να καταθέσει χρήματα. Ο μόνος που μπορεί να αποκλείσει κάποιον από το να καταστεί μέτοχος μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, γιατί και για τις καλαθοσφαιρικές τα ίδια ακριβώς ισχύουν. Είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στο τέλος της διαδικασίας. Αφού σταλεί ο φάκελος και ζητηθούν τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για τον καθένα, αν πληρεί τις προϋποθέσεις να είναι μέτοχος. Απλά λοιπόν, το λέω ναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι αν κάποιος παίζει μπάλα μόνος του, εγώ δεν λέω αν υπάρξουν δύο, αν υπάρξουν δύο ή τρεις, προφανώς θα είναι όποιος βάλει τα περισσότερα. Και πάλι και αυτό σχετικό είναι. Αλλά αν είναι ένας που παίζει μπάλα μόνος του, τότε μπορεί να πούμε 4 εκατομμύρια ευρώ, όταν φτάσει η ώρα των χρημάτων να βάλει το ποσό που απαιτείται βάσει του νόμου, το μίνιμουμ, και στη συνέχεια να γίνει μια δεύτερη Γενική Συνέλευση για να κατέβει. Είναι όπως το λέτε, αλλά ας το πούμε συνολικά για να έχει μια καθαρή εικόνα ο κάθε ακροατής σας. Mm-hmm. Αν λοιπόν πούμε ένα τυχαίο νούμερο ότι προκυρήσουμε ένα κεφάλαιο 5 εκατομμυρίων. Να πάμε στο 2, κύριε Δεσίπρη, το οποίο έχει υποθεί κιόλας. Για να μιλάμε και με πραγματικά γεγονότα. Γιατί έχει υποθεί ως πρόθεση από την πλευρά του κύριου Κάλλας. Να πάμε στο 2. Αν και επιμένω ότι θα πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερο. Από το 2. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν είναι και 50 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Να σας το πω έτσι. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Λοιπόν, ναι. Ας πούμε λοιπόν, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας αυτή τη στιγμή, ναι, και λέμε ότι προκυρήσετε ένα κεφάλαιο. 2 θέλετε. 2 λοιπόν. Ναι. 2. Λοιπόν, για 15 μέρες, να μην μπλέξουμε με πολύ τεχνικά ζητήματα ότι πρέπει να γίνει πρόσκληση στα μέλη του συλλόγου κτλ. Για 15 μέρες, εν πάση περιπτώσει, μετά τη Γενική Συνέλευση. Ωραία. Έχουν δικαίωμα να καταθέτουν χρήματα μόνο τα μέλη του συλλόγου. Ωραία. Σταθείτε λίγο εδώ. Πάει λοιπόν ο κύριος Κάλλας ή ο κύριος Αρβανιτίδης, γιατί είναι μέλη, έτσι. Πάει, ναι, και βάζει, ναι, αυτός. Τι ποσό πρέπει να βάλει για να πάρει θεωρητικά την ομάδα? Το 51% των 2 εκατομμυρίων, τα μισά? Ή, ή το 90%? Θα σας πω λοιπόν. Απαντώ.
Εάν πάει την πρώτη μέρα ως μέλος του συλλόγου. Μάλιστα. Ο κύριος Τσαλτίδης. Μάλιστα. Και βάλει πόσα θέλετε. Τα μισά. Τα μισά. Ένα. Θέλω να καταλάβω αν με το 51%, το 51% αν είναι τα μισά. Προφανώς είναι το 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, βάλει 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Ο κύριος Τσαλτίδης. Μάλιστα. Μένει άλλο ένα ακάλυπτο. Περίπου. Γιατί υπάρχει το 10% του ερασιτέχνη. Δεν μένει άλλο ένα. Λέω. Μένουν ένα 900. Όχι, ένα μένει ακάλυπτο. Γιατί ένα. Το 1 εκατομμύριο. Ωραία. Του κύριου Τσαλτίδη θα μεταφραστεί σε 900.000 για τον κύριο Τσαλτίδη και 100.000 για τον ΑΣ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, την άλλη μέρα πάει ο κύριος Σαββόπουλος και βάζει άλλο 1 εκατομμύριο. Δεν θέλουμε αυτή την ισοπαλία. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θα μοιραστούν από μισές συμμετοχές. 45, 45 και 10. Μπράβο. Είναι δεν λέμε αυτό. Αυτό δεν νομίζω να είναι. Προσέξτε. Επειδή πέρασαν 2 από τις 15 μέρες, ναι. Καλύφθηκε μεν το ζητούμενο κεφάλαιο από τον κύριο Σαββόπουλο και τον κύριο Τσαλτίδη. Τυπικά μπορεί η διαδικασία να κλείσει από τη στιγμή που καλύφθηκε. Εδώ είναι το σημαντικό. Εδώ ποιος την κλείνει. Η Επιτροπή. Άρα μπορεί η Επιτροπή τη δεύτερη μέρα να πει καλύφθηκε, γεια σας. Το κλείνουμε. Αλλά, αυτό είναι το πολύ λεπτό σημείο τώρα. Μάλιστα. Αλλά, τρέχουν άλλες 13 μέρες. Ναι. Στις οποίες μέρες μπορεί την τρίτη μέρα να πάει ο κύριος Δεσύπρης. Μάλιστα. Και να βάλει 2 εκατομμύρια. Άμα την έχει κλείσει η Επιτροπή μπορεί αν να πάει. Αν δεν την έχει κλείσει, σας λέω. Δεν. Στην περίπτωση μπορεί να πάει λοιπόν ο Δεσύπρης και να βάλει 2 εκατομμύρια. Ναι. Και μπορεί να πάει και ο κύριος Παπαγόπουλος και να βάλει 500.000. Εδώ να μου επιτρέψετε όμως το εξής. Ναι. Επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Αν κάποιος θέλει να συμμετέχει, θα πρέπει να και είναι μέλος, έτσι, γιατί δεν λέω για την άλλη προϋπόθεση, και είναι μέλος, θα πρέπει αυτό να ξεκαθαρίσει τις πρώτες μέρες. Γιατί είδαμε τους Άραβες, τους υποτιθέμενους, να λένε θα έρθουμε, θα φέρουμε εγγυητικές, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Τους περιμέναμε και δεν ήρθαν ποτέ στη συνέλευση. Άμα είναι να τους περιμένουμε ξανά, καμιά 15 μέρες τον έναν, καμιά 15 μέρες τον άλλον, θα φτάσουμε Δεκέμβριο. Προσέξτε. Για να μην το πλατιάζουμε και μπερδεύουμε τον κόσμο. Και το λέω αυτό ίσως γι' αυτό να είναι και η χρησιμότητα της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Έλα εδώ, κύριε Κάλλας, που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, προκρίθηκες και τα λοιπά. Έχεις σκοπό να την πάρεις την ομάδα με τα λεφτά αυτά, βάλτα. Έλα εδώ, κύριε Αρβανιτίδη, που λες ότι θέλει, έχεις ενδιαφέρον. Θέλεις και εσύ να βάλεις την ομάδα παρόλο που έχασες στις εκλογές. Βάλτα τα χρήματα. Όχι να περιμένουμε την τελευταία μέρα των προθεσμιών. Λοιπόν, η εμπειρία πάντως έχει δείξει, κύριε Τσαλτίδη, η εμπειρία. Ναι. Το συστάσιο των διαφόρων ΠΑΕ που έχουν γίνει κατά καιρούς στη χώρα, ότι χρήματα μπαίνουν συνήθως, αν όχι την τελευταία, τις τελευταίες μέρες των 15 ημέρων. Αυτό έχει δείξει εμπειρία. Σε εμάς μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν είναι κανόνας αυτό. Εν ολίγης, και για να ανακεφαλαιώσουμε, να το κλείσουμε μάλλον και να πάμε και λίγο παρακάτω, αν θέλετε κάτι άλλο. Εν ολίγης, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα από οποιοδήποτε ύψος μετοχικού κεφαλαίου προκηρυχθεί, εάν τελικά δεν καλυφθεί, αρκεί να καλυφθούν οι 300.000. Σωστό. Πρώτο ζητούμενο. Δεύτερον, σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καλυφθεί όλο, ή καλυφθεί ακριβώς, ή υπερκαλυφθεί, ο καθένας παίρνει μετοχές ανάλογες των χρημάτων που κατέβαλε. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Ζητήθηκαν 2. Είτε ένα μαζευτεί, είτε 1,5, είτε 2, είτε 3, είτε 5. Όσα έβαλε ο καθένας, τόσο τις 100 των μετοχών θα πάρει αφαιρουμένου του ποσοστού που πάει υπέρ του ΑΣ το 10%. Αυτό είναι επίσης βέβαιο. Πάντως, αν ζητηθούν 2 και πάει κάποιος την πρώτη μέρα και βάλει 2, νομίζω ότι πρέπει να τελειώνουμε εκεί πέρα. Γιατί κοιτάξτε, η Ελλάδα, εμπειρία επίσης λέει, κύριε Δεσύπρη, ότι κανείς δεν έχει βάλει 2 στον Άρη μέχρι τώρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα σας πω πάντως αυτό που λέτε και είναι η ειδοποιώς διαφορά της ελληνικής πραγματικότητας με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα ή τη διεθνή πραγματικότητα, αν θέλετε. Ποια είναι αυτή η διαφορά? Ποιο είναι το ζητούμενο, εν πάση περιπτώσει, όταν συστήνεται μια ανώνυμη εταιρεία και στη συγκεκριμένη περίπτωση μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία? Για μένα προσωπικά, το ζητούμενο είναι να μαζευτούν όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια γίνεται. Σωστό. Αυτός είναι ο κανόνας σε όλο τον κόσμο ή τουλάχιστον σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε την νοοτροπία του μαγαζιού μας. Δηλαδή, προτιμούμε να είναι μια ανώνυμη εταιρεία, αφού θέλαμε 2 εκατομμύρια και τα έβαλε ο κύριος Τσαλτίδης, να είναι μια ανώνυμη εταιρεία με τον κύριο Τσαλτίδη, απόλυτο αφεντικό, με 2 εκατομμύρια ρευστό, παρά να είναι μια ανώνυμη εταιρεία με 5 εκατομμύρια ρευστό, στην οποία θα έχει βάλει 2 ο κύριος Τσαλτίδης, ένα ο κύριος Αβόπουλος, ένα ο κύριος Παπαδόπουλος και ούτω καθεξής. Έτσι, ναι, όπως το αυτό είναι μια ελληνική πατέντα, όχι πατέντα, μια ελληνική νοοτροπία. Ελληνική ομάδα εννοείται. Κατ' εμέ, ναι, σαφέστατα. Σαφέστατα. Μα η διαφορά μας από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι προφανής και δεν είναι μόνο στον τομέα
του ποδοσφαίρου, είναι σε όλη την κοινωνία, έτσι. Και σε όλες τις εκφάσεις και σε όλες τις δραστηριότητες της. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Για να το τελειώσουμε, αν δεν καλυφθεί από τα μέλη του συλλόγου το ζητούμενο ποσό, ανοίγει ένα δεύτερο δεκαπενθήμερο μετά, στο οποίο μπορεί ο καθής, για το κοινό, είτε είναι μέλος του συλλόγου είτε όχι, είτε είναι Έλληνας είτε του εξωτερικού με κάποιους περιορισμούς, να καταβάλει χρήματα και να πάρει τις αντίστοιχες μετοχές. Να πούμε το εξής, να το διευκρινίσουμε εδώ, κύριε Δεσύπρη, ότι καταρχάς τα χρήματα που μπαίνουν είναι μετρητά σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τα χρήματα που μπαίνουν είναι χρήματα πραγματικά. Είτε μετρητά σε κατάθεση, είτε μέσω transfer από λογαριασμό, μέσω web banking κτλ. Όπως τώρα το τελευταίο καιρό έχουμε βάλει στη ζωή μας. Απλά σε περίπτωση που ας μιλήσουμε υποθετικά για τον κύριο Κάλλας, που βάζει αυτά τα λεφτά. Και όταν με το καλό καθοριστεί το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και συσταθεί η νέα ΠΑΕ, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα χρήματα που έχει ήδη βάλει μέχρι σήμερα και αποκάλυψε ένα νούμερο ο Εραστέχνης, να το ξέρει αυτό ο κόσμος, και αποκάλυψε ο Εραστέχνης στη Γενική του Συνέλευση ότι είναι 450.000, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Μπακούρας από Βήματος είπε ότι είναι 380. Ναι, δεν έχει. Κάποιος πρέπει να μας πει επιτέλους πόσα είναι. Νομίζω, αν κατάλαβα καλά και από όσο γνωρίζω, είναι και του Ιουνίου που θα προστεθούν, θα λογιστικοποιηθούν με τα capital controls και την τραπεζική αργία που δεν κατάφερε να πληρωθεί ο Ιουνίου. Είναι ένα σεβαστό ποσό. Ωραία. Όποιο και αν είναι, και όπου και αν κλείσει και κάτσει μπίλια, να το πω έτσι λαϊκά, ρε παιδί μου, γιατί μέχρι να συσταθεί ΠΑΕ, προφανώς και τις προσεχείς μέρες, γιατί πρέπει να κάνει κάποιες μεταγραφές το ποδοσφαιρικό τμήμα, θα δοθούν και κάποια ακόμη χρήματα στο διάστημα αυτό. Άρα, όταν θα λογιστικοποιηθεί το οριστικό ποσό, αυτό το ποσό δεν μπορεί στην πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να τον κάνει μετοχές ο κ. Κάλλας. Θα το διευκρινίσουμε. Όχι. Σε μια μεταγενέστερη πρέπει να μπορεί να το κάνει. Εγώ σας λέω ότι δεν μπορεί να το κάνει ποτέ. Μπαχ. Λέτε, ωραίο ήταν αυτό που έτσι όπως το είπατε. Αυτό είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Με γνωρίζετε χρόνια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και ξέρετε ότι εσείς θα μου πείτε αν έχει ποτέ από αυτά που λέω δημοσίως, αν κάτι έχει γίνει διαφορετικά ή μπαστός, ή έχω πει υπάρχει κάτι παράμετρος. Είναι εντελώς λαθασμένο. Υπάρχει παράμετρος, κύριε Δεσύπρη. Το ποτέ, όπως είπατε, δεν μπορεί ο ίδιος να το κάνει. Μπορεί όμως να το κάνει αυτός τον οποίο έχει κάνει την ταμιακή διευκόλυνση. Ο Εραστέχνης. Λοιπόν, δηλαδή, εγώ σας λέω ότι όποιος καταθέτει χρήματα ως ταμιακή διευκόλυνση σε Εραστεχνικό Σωματείο, μάλιστα, αυτά τα χρήματα, ο μόνος τρόπος να τα μετατρέψει σε μετοχές αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο, στην πρώτη, στη δεύτερη, στην εκατοστή αύξηση κεφαλαίου, είναι να τα πάρει μετρητά στο χέρι, να του τα επιστρέψει το Εραστεχνικό Σωματείο. Αυτό και δεν να τα να κάνει γίνει ό,τι θέλει. Αυτό το σενάριο αποκλείεται προφανώς, ναι, με τον Εραστεχνικό. Αποκλείεται, όχι επειδή ο άνθρωπος έχουμε κάτι μαζί του, ξέρω. Όχι φυσικά, σύλλογος, αλλά δεν μπορεί ο Εραστέχνης να το κάνει. Δεν υπάρχουν ποτέ αυτά τα λεφτά. Ακριβώς. Είναι τόσο απλό. Ναι. Έτσι, και δεν είναι μόνο ο κύριος Κάλλας που έχει βάλει χρήματα στον Εραστέχνη στα μήκη διευκόλυνση. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν πλήστοι πόσοι Αριανοί, καλοί Αριανοί, οι οποίοι έχουν βάλει αντίστοιχα χρήματα στον Εραστέχνη. Ξέρετε, όταν βάζεις χρήματα στον Εραστέχνη, δεν έχουν σφραγίδα αυτά τα χρήματα, ότι αυτά πάνε για το ποδόσφαιρο, εκεί να πάνε για το handball, εκεί να πάνε για το κολύμπι ή οπουδήποτε. Στον Εραστέχνη μπαίνουν τα χρήματα. Ο Εραστέχνη μετά τα χρησιμοποιεί στα τμήματά του για να πληρώσει τα αέρια ή το αυτό. Θέλω να γίνει σαφές αυτό. Επί της ουσίας, όσο βάζει χρήματα στον ΑΣΥΓΜΑ, όχι μόνο στον Άρη, σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα, τα χρήματα τα βάζει στον αθλητικό σωματείο και στο λογιστήριό του. Το αθλητικό σωματείο, αυτά τα χρήματα που δεν έχουν πάνω σφραγίδες, ξαναλέω, ότι είναι για το ποδόσφαιρο, για το βόλεϊ ή για το χάντμπολ, τα χρησιμοποιεί όπως θέλει το σύλλογος μετά. Και όταν θα τα επιστρέψει, σε όποιον θα τα επιστρέψει, και αν μπορεί να τα επιστρέψει, θα τα επιστρέψει ο σύλλογος, όχι το τμήμα. Σωστό. Ναι, σωστό. Λοιπόν, επομένως, αυτά τα χρήματα, όσα και αν είναι τελικά, για να τα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος αυτός ή οποιοσδήποτε άλλος έχει ταμιακή διευκόλυνση κάνει, ξέρετε κάτι, ας πούμε ότι ο κύριος Τσαλτίδης έχει μια ταμιακή διευκόλυνση εγγεγραμμένη με πραγματικά λεφτά στον ΑΣΥΓΜΑ, ξέρω εγώ, 50.000. Ναι, ωραία. Αυτός και αυτός μπορεί να θέλει να τα κάνει μετοχές. Ναι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανείς. Δεν μπορεί. Είναι ισότιμα τα χρήματα του κυρίου, όχι σε ύψος, σε ποσό. Σαφώς είναι περισσότερα του κύριου Κάλλας. Εγώ δεν ξέρω και κανέναν άλλον να έχει βάλει τόσα χρήματα στον ΑΣΥΓΜΑ. Έτσι, αυτό είναι σαφέστατο. Αλλά είναι ισότιμα και αντιμετωπίζονται ισότιμα από το καταστατικό και το νόμο και τα χρήματα του κύριου Κάλλας, που μπορεί να είναι 380, 400, 500 όσα είναι, και τα χρήματα του κύριου Τσαλτίδη, που έδωσε 2.000 ταμιακή διευκόλυνση για να πάρθουν φόρμες για το κολύμπι, ας πούμε.
Και όποια δυνατότητα έχουν να χρησιμοποιηθούν, που δεν έχουν καμία δυνατότητα, αυτά τα χρήματα για να γίνουν μετοχές της ΠΑΕ Άρης της Αυριανής, την ίδια ακριβώς δυνατότητα έχουν και τα 2 χιλιάρικα του κυρίου Τσαλτίδη. Δεν έχει καμία διαφορά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν απασχολεί και ιδιαίτερα τον κόσμο. Είναι ένα θέμα, εγώ νομίζω, ηθικό, από την άποψη ότι ένας άνθρωπος βάζει χρήματα και εξυπηρετεί την ομάδα στην Τρίτη Εθνική, ξέροντας το ρίσκο που παίρνει. Από εκεί και πέρα, ας βρει μια άκρη ο Εράστιος. Φαντάζομαι να το ήξερε. Ναι, φαντάζομαι το ήξερε. Και από εκεί και πέρα, εφόσον με το καλό η ομάδα παίξει στην κατηγορία και εφόσον ο κύριος Κάλλας βάλει 2 εκατομμύρια, οπότε θα είναι και άλλα τα δεδομένα συζήτηση για όλους μας. Αν έρθει ένας άνθρωπος και βάλει 2 εκατομμύρια στην ομάδα. Ας βρει τον τρόπο με τους νομικούς του, τα χρήματα αυτά τα οποία έβαλε στον Εραστέχνη, να βρει ένα τρόπο να τα μετοχοποιήσει, αν γίνεται. Αν δεν γίνεται, τι θα κάνουμε. Το ζήτημα είναι ο Άρης σε κάθε περίπτωση, παρόλο που ξαναλέω είναι ηθικό το θέμα, γιατί όταν κάποιος βάζει χρήματα σε μια δύσκολη περίοδο. Και αποδεδειγμένα χρήματα που έχουν μπει στα με παραστατικά κτλ., δεν είναι καλό για το σύλλογο να λέμε, έλα μωρέ, χάστα. Δεν πειράζει. Σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως. Και το λέω και σε έναν άνθρωπο που ξέρω ότι κατά καιρούς έχει διευκολύνει τον Εραστέχνη, Άρη με χρήματα. Το ξέρετε λοιπόν, από πρώτο χέρι. Εντάξει. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως που λέτε. Ότι οποιοδήποτε διευκολύνει το σύλλογο με χρήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αναλόγως. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι και το θέμα συζήτησης για μένα, γιατί διαφορετικά δεν θα υπήρχε θέμα συζήτησης. Τα λέγαμε. Ας τα βρουν μεταξύ τους, έτσι, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Τέλος πάντων. Να πάμε λίγο, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Απλά για να το κλείσω, το λέμε το θέμα, κύριε Δεσίπρη, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει, α, 2 εκατομμύρια. Μισό που του χρωστάμε, άρα 1,5 θα βάλει. Δεν υπάρχει αυτό, όχι, το ξεκαθαρίζουμε, όχι, τελειώνει. Δεν υπάρχει. Έτσι. Θέλει φρέσκα καινούρια χρήματα. Έτσι, έτσι, ωραία. Και δεν αρκεί βέβαια να βάλει, να πάμε και λίγο παρακάτω, κύριε Δεσίπρη, κάποιος τα χρήματα. Θα πρέπει να εγκριθεί και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το δικαίωμα να κατέχει τις μετοχές, δεν είναι και η προέλευση του χρημάτων, πόθεν έσχεσαι και διάφορα τέτοια. Είναι δύο ολόκληρα άρθρα του νόμου που με μεγάλη σαφήνεια αντιμετωπίζουν το θέμα της δυνατότητας είτε ενός φυσικού είτε ενός νομικού προσώπου να αποκτά μετοχές μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας. Ναι. Έχει πολλούς περιορισμούς και έχει και αυστηρότατες ποινές και για την ΠΑΕ, η οποία συστάθηκε, και για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέστη μέτοχος, εάν αποδειχθεί ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Ναι. Μέχρι και αποβολή από το πρωτάθλημα προβλέπεται. Είναι ο αθλητικός νόμος 27-25, ο περίφημος του 99. Εξαρτάται τι ομάδα είσαι. Γιατί αν είσαι Παναθηναϊκός, επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα, πας με το άρθρο 77 και τρως ένα πρόστιμο, κύριε Γιαννακόπουλε. Αν είσαι άλλη ομάδα και λέγεσαι Κέρκυρα, ας πούμε, πας με το άρθρο 69 και πας για αποβολή. Εξαρτάται και τι ομάδα είσαι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τσαλτίδη. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς έχω δίκιο. Και θα επιστρέψουμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι στην Ελλάδα είμαστε μια άλλη χώρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά σε όλους τους τομείς. Και αποκαλύπτεται, και χθες μάλλον αποκαλύφθηκε, το γιατί, ενώ η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που έχει οριστεί από μια νέα κυβέρνηση με άλλες προοπτικές, είπαμε όλοι μας κτλ., αποκαλύπτεται γιατί, ενώ είχε βγάλει απόφαση για την Κέρκυρα με το άρθρο 69, πήγε μετά να το αλλάξει, να το κάνει με το άρθρο 77. Και διαβάζουμε χθες όλος τυχαίως ότι ο Παναθηναϊκός πήγε με το άρθρο 77. Και εγώ λέω, ενώ αποδεδειγμένα οι ίδιοι λένε ότι είναι εικονική η μεταβίβαση. Η μία ομάδα λοιπόν θα δεχτεί πρόστιμο, ο Παναθηναϊκός, δεν έχει καμία ανάγκη να το κάνει. Και η άλλη κινδυνεύει να αποβληθεί. Και η άλλη θα. Όχι, κινδυνεύει. Έχουμε λεβαδιακό εκεί πέρα. Θα αποβληθεί από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων. Πάντως, το παράδοξο είναι πάλι ότι έχουμε δύο υποψήφιους προχθές και οι δύο, βέβαια είναι διαφορετικές οι υποθέσεις, έχουν κάποιο είδος κολλήματος. Ο ένας βέβαια το έχει αυτό καθ' αυτό για τις μετοχές, ο κύριος Αρβανιτίδης, γιατί ο πατέρας του έχει ένα 12%, εξακολουθεί να κατέχει ένα 12% στην ΠΑΕΒΕ. Ναι, το οποίο για να γίνει ως φυσικό πρόσωπο μέτοχος ο κύριος Αρβανιτίδης, ο γιος, αυτό ο Νίκος, και ο Νίκος, θα πρέπει αυτές οι μετοχές μέχρι την ημέρα που ενδεχομένως θα θελήσει να καταβάλει χρήματα να μεταβιβαστούν από τον πατέρα του σε οποιοδήποτε άλλο. Ναι. Την ίδια στιγμή μαθαίνουμε σήμερα ότι θέμα υπάρχει. Και εφόσον, εδώ βέβαια είναι ίσως πιο εύκολα τα πράγματα, εφόσον ο Καλαϊτζίδης με Κάλλας είναι προπονητής.
Γιατί απαγορεύεται και αυτό. Και το είχα επισημάνει και το γνωρίζετε εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό βέβαια είναι κόντρα στις αρχές της οικογένειας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορούμε να προσλάβουμε τον αδερφό μας. Ναι. Είναι λίγο περίεργο. Ας το πούμε και έτσι. Όλα τα υπόλοιπα μπορώ να τα αντιληφθώ. Δηλαδή το προπό. Αλλά δεν μπορείς να προσλάβεις τον αδερφό σου. Δηλαδή, εντάξει. Η λογική προφανώς είναι ότι θα, άμα θες να κάνεις κάτι παράνομο, θα τον κάνεις με τον συγγενή σου. Προφανώς αυτό είναι ο νομοθέτης, έχει σκεφτεί. Για να το ναι, βάλει. Και φυσικά το κόλλημα δεν έγινε μόνο αν είναι προπονητής στην ίδια ΠΑΕ, στην οποία μέχρι και δεύτερο βαθμού συγγενής έχει μετοχές, και σε άλλη ομάδα αν είναι προπονητής υπάρχει το συγκεκριμένο κόλλημα. Δεν περιορίζεται μόνο στην ίδια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Μισό λεπτό. Τότε τόσα χρόνια πώς γινόταν να είναι ο μπαμπάς Γκαγκάτσης πρόεδρος στην ΕΠΟ και ο γιος σε ομάδα? Ο πρόεδρος στην ΕΠΟ νομίζω δεν είναι κάτι που προβλέπεται. Άμα είναι αυτό, προσέξτε. Δηλαδή προσέξτε. Αυτός ο οποίος είναι της Ομοσπονδίας ο πρόεδρος μπορεί να έχει το γιο του σε άλλη ομάδα, αλλά σε ομάδα δεν γίνεται. Ο γιος Γκαγκάτσης ήταν μέτοχος της ΠΑΕΠΑΟ. Όχι. Υπάλληλος. Όχι, μα εδώ, εδώ μιλάμε για μετόχους. Εδώ μιλάμε για μετόχους. Περιορισμούς στους μετόχους. Στους μετόχους μόνο. Ναι. Καλά, ναι. Δεν είναι και αυτό από τα παράδοξα. Κοιτάξτε, κακώς πιάσαμε τώρα τον άνθρωπο, κάθε φορά και εγώ θυμάμαι τον Γκαγκάτση, αλλά είναι η πιο γνωστή σχέση, ας πούμε, πατέρα γιου. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό πάντως. Ναι. Εκεί ίσως πρέπει να υπάρχει. Ότι όταν κάποιος είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, θα πρέπει να έχει ασυμβίβαστο να μην έχει κάποιο συγγενής του να είναι σε κάποια ομάδα. Εκεί πρέπει να υπάρχει. Έχω την αίσθηση. Τέλος πάντων, εμάς μας ενδιαφέρει στον Άρη. Άρα ο Καλαϊτζίδης δεν μπορεί να είναι προπονητής. Ή ο Κάλλας δεν μπορεί να έχει τις μετοχές με τον Καλαϊτζίδη προπονητή. Σε πρώτη ανάγνωση του νόμου είναι αυτό σαφές. Και το είχα επισημάνει και στη Γενική Συνέλευση προχθές και δεν είδα τον κύριο, τον φίλτατο και αγαπητό Βαγγέλη Χατζιωάννου να διαφωνήσει σε αυτό. Όχι, αυτό το λέει ο νόμος. Τι να διαφωνήσει. Ναι. Όχι, ο νόμος το λέει ξεκάθαρα. Το λέει ξεκάθαρα. Ναι, ναι, εδώ το σημαντικότερο που μας λέτε είναι ότι δεν μπορεί να πάει και αλλού προπονητής ο Καλαϊτζίδης. Ναι, ναι. Ναι, επίσης δεν είναι μόνο αυτός, οι περιορισμοί είναι αρκετοί αν θα διαβάσετε το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου, γιατί ξέρετε μέτοχοι σε μια ανώνυμη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, εκτός από φυσικά πρόσωπα, μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. Δηλαδή μια άλλη ανώνυμη εταιρεία ή μια ΕΠΕ ή μια ΙΚΕ, τώρα τελευταία που γίνονται μια νέα μορφή εταιρείας. Το πιο συνηθισμένο στην Ελλάδα είναι περιορισμοί. Εταιρεία στην Κύπρο. Ναι, και εκεί υπάρχουν περιορισμοί. Δηλαδή, ψάχνει ο νόμος και φέρει πολλά κολλήματα, να στο πούμε έτσι, ακόμα και στους μετόχους ή συμμετόχους ή συνεταίρους του νομικού προσώπου το οποίο θα πάει να αποκτήσει μετοχές. Πάλι ισχύουν περιορισμοί. Με δεύτερου βαθμού συγγένειας κτλ. Προσέξτε τώρα μια απορία που μου ήρθε τώρα. Ο Κούγιας πώς γίνεται να έχει και τη Λάρισα και την Παναχαϊκή? Δεν μπορώ να ξέρω τι σχέση έχει ο κύριος Κούγιας με τη Λάρισα και με την Παναχαϊκή. Αγόρασε τη Λάρισα και λειτουργεί ως μεγαλομέτοχος και δεν έχει πουλήσει ακόμα την Παναχαϊκή και μιλάει ως μεγαλομέτοχος που θα πουλήσει την Παναχαϊκή. Βέβαια, στο τυπικό κομμάτι, προσέξτε λίγο, στο τυπικό κομμάτι προφανώς δεν έχει πέσει, δεν υπάρχουν ημερομηνίες που να φαίνεται ότι είναι και στα δύο νομικά και ταυτόχρονα. Ναι, αλλά είναι. Ενδεχομένως, τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να ξέρω την περίπτωση. Αν μπορώ να έχω μπροστά τα ακριβή στοιχεία όλης αυτής της ιστορίας που μου λέτε, θα μπορέσω ενδεχομένως να. Μα με βάση τη λογική, δεν λειτουργεί ως μεγαλομέτοχος της Λάρισας. Βγήκε ανακοίνωση που είπε ότι έγινε η αγοροπολισία, είμαι μεγαλομέτοχος της Λάρισας. Επίσημη από τη Λάρισα. Την ίδια στιγμή υπάρχει ανακοίνωση Παναχαϊκής που λέει ότι ακόμα δεν έχει πουληθεί η Παναχαϊκή. Αν είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Πρόβλημα υπάρχει, αλλά. Προφανώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όταν θα πάει ο φάκελος της μεταβίβασης των μετοχών της ΠΑΕ Λάρισας, θα βρει το πρόβλημα και θα πράξει τα δέοντα. Προφανώς τότε οι ημερομηνίες θα λένε 13 του μηνός πούλησα την Παναχαϊκή και 14 αγόρισα την Λάρισα. Πιθανόν. Είναι, δεν είναι παράλογο όμως, δεν είναι παραλογισμός αυτός στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι πολλά τα παράλογα, κύριε Τσαλτίδη, είστε πολλά χρόνια στον χώρο και τα ξέρετε. Είναι πάρα πολλά και τα παράλογα και τα μη νόμιμα. Και τα παραθυράκια. Είναι ένα θέμα το οποίο εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αν το πιάσουμε τώρα θα τελειώσουμε αύριο νομίζω. Και ξέρετε ποια είναι η καλύτερη μορφή συγγένειας που μπορείς να την έχεις και είναι και έχει θριαμβεύσει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, που δεν το πιάνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ξέρετε ποια είναι αυτή? Οι κουμπάρι. Οι κουμπάρι. Οι κουμπαριές. Αυτή η συγγένεια δεν πιάνεται. Τελειώσαμε. Έχετε δίκιο. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Υπάρχει θέμα. Το κρατάμε, το κρατάμε, το κρατάμε και το παρακολουθούμε. Ίσως και η κίνηση για τον Μπάμπι τον Τενέ να έχει αυτή την προέκταση.
στο συγκεκριμένο κομμάτι, ώστε να είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει συγγένεια με τον κύριο Κάλλας. Αλλά βέβαια, για να μιλάμε πλέον για μετοχές και τα λοιπά, θα πρέπει αυτά που είπε ο κύριος Δεσύπρης στο πρώτο κομμάτι της συζήτησής μας να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι κινήσεις αρχικά από επικυρώς βαθμολογιών, όλα αυτά τέλος πάντων, να πάμε στο μετοχικό κεφάλαιο και εκεί πραγματικά νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Όποιος έχει τα χρήματα, κύριε Δεσύπρη, όχι λόγια πλέον, γιατί έχουμε ακούσει πάρα έτσι, πολλά. Αυτός που έχει τα λεφτά, Κάλλας λέγεται, Αρβανιτίδης λέγεται, Γαλανός λέγεται. Που έχουν τα λεφτά. Ναι. Ναι, ναι, γιατί μπορεί να υπάρξει. Όχι, επειδή το είπατε, Ελλάδα είμαστε. Κάποιος που ξέρει ότι θα βάλει τα λεφτά, ο Σαββόπουλος θα βάλει 1,5 εκατομμύριο, δεν θα πάει να βάλει το 500 άρικο για να συμπληρώσει τα 2 εκατομμύρια και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εκτός αν είναι μαζί. Αν είναι μαζί, διαφοροποιείται κάτι. Κάποτε στην ΑΕΚ είχε γίνει αυτό. Γιατί υπήρχαν 5 άνθρωποι που βάλαν συγκεκριμένα χρήματα. Ναι, και ναι, ναι. Ή να σας το πω κι αλλιώς, ναι. Στον Άρη. Στον Άρη δεν έγινε με τη Λέσχη, δεν μπήκαν τα χρήματα όλων μας σε κάποιες αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, έστω και αν ήταν 200-300 χιλιάρικα. Ναι, ναι. Υπήρχε και αυτό. Απλά μας εκπροσωπούσε ένας φορέας, όλους μας. Ναι. Έχει συμβεί δηλαδή. Ή στον Παναθηναϊκό που είναι. Στον πολυμετοχικό περίπου. Μπράβο. Παναθηναϊκό ή τώρα με, την, με το. Πώς το λένε, το, με την Παναθηναϊκή Συμμαχία. Βέβαια εκεί είναι ένα άλλο μοντέλο, ναι. Αλλά δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Στον Άρη πάντως. Δεν υπάρχει συνεννόηση ποτέ για να γίνει αυτό, οπότε... Εγώ αυτό που θέλω να πω και να... Όχι να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, να το πω. Ναι. Να το ξέρουμε όλοι να το μας. Καταγράψουμε. Να το κάνουμε κτήμα μας. Mm-hmm. Είναι ότι θα πρέπει ήδη, κατά την άποψή μου, ο Σύλλογος να δουλεύει παράλληλα και σε όλα τα άλλα προαπαιτούμενα, μια που είναι και της μόδας η λέξη, ούτως ώστε με το που θα ανακοινωθεί η επιθυμία όλων μας ότι ο ποδοσφαιρικός Άρης θα μπορεί να αγωνιστεί στη Football League, άμεσα να μπορέσουμε να τρέξουμε τις, όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή, να φέρεις την εκαθάριση. Όλα τα άλλα προαπαιτούμενα, όπως είπα, να είναι σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να μην δημιουργήσουν πρόβλημα. Γιατί εκεί που θα τραβάμε τα μαλλιά της κεφαλής μας στην κυριολεξία, είναι να πάρουμε μια τέτοια απόφαση και να μην μπορούμε λόγω άλλων θεμάτων να κάνουμε τη νέα ΠΑΕ Άρης. Εκεί πραγματικά θα σηκώσουν όλοι τα χέρια ψηλά. Θα δηλαδή, πρόκειται για τεράστιο αυτό. Όχι για ατόπιμα, για έγκλημα. Να. Εδώ κρατάμε τη δέσμευση ενώπιον της συνέδρισης του κυρίου Γρόλιου και του κυρίου Ρούσου, νομικός, και ίδιο, ναι. Ο οποίος είπε ότι μπορεί να συσταθεί την δεδομένη χρονική στιγμή. Μακάρι. Οπότε... Και ο κύριος Γρόλιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι χθεσινός στον Άρη και εμπειρία έχει. Γι' αυτό το αναφέρω κιόλας. Ναι, ναι. Γι' αυτό το αναφέρω κιόλας. Και εγώ εκεί ακουμπάω και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δεσύπρη, για όλα αυτά τα ωφέλιμα, νομίζω, που υπόθηκαν σήμερα. Κρατάμε και αυτό που είπαμε στο τέλος και για το βαθμό συγγένειας και το τι ακριβώς συμβαίνει και θα το παρακολουθήσουμε φυσικά εφόσον με το καλό η ομάδα ανέλθει στη Football League και πάμε στα περαιτέρω. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εύχομαι και εγώ να πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά.